Okay. Άρα τα φέρνουμε λες και τα και δύο έτσι. Και τα δύο μαζί. Πρόσεξε με τα βάθο μου. Έλα, σηκώσε. Και τα δύο μαζί. Έχει μια διαδικασία, δεν μπορείς να πεις. Αυτό το σύρμα που σειρμάτωσες, πάει εδώ. Το ένα από εκεί, το άλλο από την άλλη. Αυτό που έβαλες εσύ. Ναι. Πάει εδώ, ανάποδα. Οκ. Okay. Θα φέρω το μυρολομόνιο μετά, ε. Αν είναι θέμα το 47 μοίρες... Βοήθησε το λίγο με την πένσα να λυγίσει και τέρμα, μην το πειράξεις εδώ. Λίγο. Όχι, να λυγίσει μέσα. Περίμενε, βρε. Όπα. Αυτό που άκουσα κράκι ήταν το κλαδί, έτσι. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, συγγνώμη λίγο, θα το πάρω αυτό γιατί έχει ήδη κοπεί. Πάει το κλαδί, πάει το κλαδί. Όχι με αυτό το στήριγμα. Ήδη είχε κοπεί, ρε. Όχι, ρε. Μην τον αγχώνει, ρε. Και τώρα γύρισε το μέσα. Είμαι παλιό που σας πειράζω. Το βλέπεις ότι με το σειρμάτωμα θα χρειαστεί πάλι καθάρισμα. Εννοείται αυτό. Σταματάς μέχρι εκεί όμως, στη διχάλα. Λοιπόν, να το γυρίσω. Μανώλη, έτσι. Θέλω με το δάχτυλό σου να μου δείξεις την πορεία που ακολούθησε. Πένσα. Το δεύτερο σειρμα, το ψηλό. Από πού ξεκίνησε. Πού το ξεκίνησε ή ο Γιώργος. Μανώλη. Από εδώ η κόντρα. Πρέπει πάντα να έχεις κόντρα για να μπορέσεις να κάνεις λοιπόν, με διπλό σύρμα δύο κλαδιά. Ξεκινάει από κάτω, ξεκινάει δείξε. Από εδώ. Ναι. Φέρνεις το ένα σύρμα, εφόσον έχεις σειρματώσει το ένα κλαδί, φέρνεις το ένα σύρμα δίπλα στο άλλο. Εδώ, σε αυτή εδώ τη δίπλα. Ένα σύρμα έχουμε. Δύο. Έχουμε δύο σύρματα. Από εδώ δεν ξεκινάμε το ένα. Ξεκινάμε την κόντρα από εδώ. Ναι. Πρόσεξε. Πάμε. Το πρώτο σύρμα που ξεκινάει για να σειρματώσει το ένα κλαδί. Αυτό εδώ το μεγάλο. Ναι. Εντάξει, ξεκινάει μόνο του με κόντρα αυτό εδώ. Ναι. Ωραία. Ξεκινάει, σειρματώνει. Φτάνει μέχρι αυτό το σημείο. Παίρνουμε άλλο ένα σύρμα. Αυτό που λέω, Μανώλης, που έκανα λάθος, είναι ότι αυτό και αυτό είναι στην ίδια πλευρά. Βέβαια, το καλό είναι ότι μεσολαβούν και δύο σπήρες πάνω στο βασικό κορμό. Οπότε στηρίζεται εδώ. Αν, ας πούμε, είχα ένα κλαδί εδώ και σειρμάτων αυτό και αυτό το κλαδί, θα ήταν λάθος. Γιατί κουνώντας το ένα θα έχει μικρή σπήρα εδώ, μικρή απόσταση και θα κούναγε και το άλλο. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό. Πρέπει το ένα κλαδί να έχει μία μικρή απόσταση από το άλλο, έτσι ώστε να βρίσκει κόντρα. Κόντρα. Όχι αυτό εδώ. Να κουνιέται το ένα μαζί με το άλλο. Μαζί με το άλλο. Δηλαδή κουνάς το ένα, κουνάει και το άλλο συγχρόνω. Ναι. Πρέπει να έχει κόντρα. Τώρα. Τα φέρνουμε εκεί που τα θέλουμε. Το δούμε σχέση με προς τα πλευρά. Ναι. Κοίτα το εσύ από εκεί. Από εδώ είναι. Έλα, από εδώ. Όλια σου. Ο αντίχειρας και ο δείχτης που λέμε καμιά φορά, φαίνεται και εδώ. Μόνο αυτό θα ανέβαζα λίγο για να μην φαίνεται από εσύ μπροστά. Το βλέπεις από κάτω και αυτό ίσως να φαίνεται. Oh, τι έκανες? Έσπασε τη αντιρρίδα, δεν μας νοιάζει, άστη με. Ποιο? Αυτό ξέρω. Άστη για να τα στηρίζει. Μισό λεπτό να το διορθώσω. Τα στηρίζει έτσι χαρισμένα. Θα το κολλήσει. Μισό λεπτό να φέρω τον αξιγόνα εδώ πέρα στον Νίκο γιατί όχι, τον είδα να πιάνει την καρδιά του. Ξέρω ήταν, ξέρω. Δεν ήταν χλωρό, μην ανησυχείς. Το κρακ δεν γίνεται σε χλωρό. Χρέωσε με Νίκο, μείον ένα ξερό. Μια χαρά είναι. Okay. Τις λύσεις τις βρίσκεις μόνος σου, δεν χρειάζεται σαφώς να αγχώνεστε. Αυτό εδώ κατέβασε λίγα και να έχουμε περιθώριο εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Το έχει ο καλλιτέχνης. Γράφτο. Γράφει κάποια. Καθέλει αυτό που λέει ο Μανώλης, υποστήριξη με το δάχτυλο για να αποφεύγουμε τα σπασίματα. Τα σπασίματα. Οκ. Πάει αυτό. Χοντρικά πάει. Πάμε σε αυτό. Ιαπωνέζε, κορμός θέλω να φαίνεται καθαρός. Το σειρμάτωμα θα γίνει μόνο στα κλαδιά επάνω, πουθενά άλλο. Σωστό.
να μου χτυπάς την κάμερα, ρε, αλήτη. Το τζιν. Σωστά. Το νου σου Μανουλέ το διπλώνουνε. Ναι, ναι, ναι. Το φτιάξουμε μετά. Μετά θα είναι αργά. Κάποιος να μου κρατάει λίγο το κλαδί εδώ να μην το σπάσω. Κάποιος να του το κρατήσει, να του το κρατήσει του Μάνου. Και εσύ να μου κρατάς με το σύρμα την άκρη. Δαχτυλάκι. Εδώ. Και τα δυο μαζί. Μπορείς. Παλεύω. Έλα. Τι ζήτησες Γιώργο. Τι ζήτησα. Ο Μάνος το ζήτησε. Όχι. Εγώ δεν ζητάω πολλά από τη ζωή μου, να μην δουλεύω και να έχω λεφτά. Ναι, όλοι το θέλω να λεφτά. Έλα. Με ταλαιπωρέ το σήμερα είναι πολύ χοντρό. Αν είχα το πιο χοντρό, που να το σήμερα. Έχω πάρει ένα πιο χοντρό, φίλε, δεν παλεύεται. Δεν μπορώ να κάνω δουλειά, γι' αυτό σου είπα ζέσταμα. Όχι, το χοντρό είναι... Αν το κάνεις ένα-ένα. Δεν ξέρω, εγώ αυτό που είδα ρε παιδί μου και διάβασα είναι ότι το αλουμίνιο έχει τη δυνατότητα με τη θερμότητα να απομακρύνουν τα μόρια τους και να είναι πιο εύπλαστο. Όλα τα μέταλλα βρε. Όλα τα μέταλλα προφανώς. Κάντο ένα-ένα. Ναι, το αλουμίνιο. Κουραστήκαμε. Όσο δεν ακούγεται κράκ, είναι λίγο, ε. Όχι, εδώ πάει άλλο σύρμα. Από εκεί και πέρα, μέχρι πού το πας αυτό. Μέχρι εδώ. Το κόβουμε δηλαδή και εδώ συνεχίζουμε άλλο με δύο διπλά. Μισό διπλά τώρα. Εδώ εσύ αγχώνεις. Κάτω λίγο μασαζάκι. Θες την ελίτσα, Θοδωρή, αλλά τις κατεβάζω στην κορυφή και ακούω κράκ και σπάει στιγμής. Αλλά τις έβαλα ράφια, πάστα, ράφια και ταινία μονοτική από πάνω. Δηλαδή είχε μείνει μισή, ο μισός λιός έμεινε κανονικά. Προσέξτε να δείτε ένα πράγμα που συμβαίνουν με τα ξύλα, τα σπασίματα. Μπορείς με χοντρά σύρματα, πώς πάμε τα πόδια μας καμιά φορά, δύο σύρματα δίπλα, δέσιμο και τα αφήνει σαν άρθικας και τα αφήνεις όπως είναι. Μια άλλη τεχνική διάστημα που έχω διαβάσει για να διπλώνεις μεγάλα κλαδιά είναι τους κάνεις κόψιμο από τη μία από την άλλη, ναι. Αφαιρείς σαν πίτσα μία φέτα και το ξαναδιπλώνεις εκεί. Το δένεις καλά και επανέρχεται. Πολλούς τρόπους. Αρκεί να έχει μία δίωδο φλοιού για να περνάνε τα συστατικά. Αυτό είναι το βασικό. Πράγμα που δεν έκανες εσύ με την ελιά. Την έγλαρες όλη. Η ελιά είναι πολύ καλή. Την έγλαρες. Περίμενε και θα δεις. Δεν φέραμε τέτοιο ρεσί, θεϊκό ασβέστιο να τα περάσουμε αυτά την επόμενη φορά. Θεϊκό ασβέστιο.